Φάλαινες, δελφίνια, καρχαρίες και όχι μόνο απολαμβάνουν το βυθό της Κύπρου, όπως εξήγησε ο λειτουργός αλίας και θαλάσσιων ερευνών Λαβρέντης Βασιλιάδης στην Offset το Νεάρ. Αφορμή στάθηκε το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24 ώρα και καταδεικνύει μια εντυπωσιακή φάλαινα σπάνιου είδους να κάνει βουτιές ανοιχτά της Λάρνακας. Ένα θέαμα στο οποίο δεν είμαστε συνηθισμένοι για τα δεδομένα της Κύπρου. Το συγκεκριμένο είδος φάλαινας με την ονομασία ζηφιός μοιάζει αρκετά στην όψη με δελφίνη, παρόλα αυτά κολυμπάει σε βαθιά νερά. Όντως είναι σπάνιο είδος, πιο σπάνια η οπτική παρατήρηση του και γι' αυτό αναφέρεται και ως ο απρόσιτος ζηφιός. Εκτός από φάλαινες στην Κύπρο έχουμε και άλλα είδη κοιτοδόων όπως για παράδειγμα καρχαρίες, ένα παρεξηγημένο είδος για το πλήθος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Βασιλιάδης. Στη θάλασσα μας υπάρχει η φάλαινα φυσιτήρας, το ζωνοδέλφινο που είναι το πιο πολυπλευρές στη θάλασσα μας, το σταχτοδέλφινο, το στενόρυθρο δελφίνι, το ρινοδέλφινο το γνωστό και η ψευδόρκα. Ο καρχαρίας είναι ένα σημαντικό μέρος του οικοσυστήματος. Στη Μεσόγειο υπάρχουν πέραν των 300 ειδών. Από αυτά όμως πολλά λίγα είναι επικίνδυνα. Μέχρι και 3 είδη έχουν καταγραφεί που έχουν κάνει οι επιθέσεις σε ανθρώπους. Και από αυτά κανένα δεν έχει καταγραφεί στην Κύπρο. Οι πολίτες σε περίπτωση που βρεθούν στη θέα ενός τέτοιου περιστατικού καλούνται να αποστείλουν σχετικές φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή CYFIS για έξυπνα κινητά που αναπτύχθηκε για την καταγραφή αλλιευτικών δραστηριοτήτων από επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες, καθώς και άλλες συναφείς δραστηριότητες για σκοπούς διαχείρισης αλλιευτικών πόρων από το Τμήμα Αλίας και Θαλάσσιων Ερευνών.